Μέρο του ευρύτερου σχεδιασμού των κατοχικών αρχών για να γκριζάρουν το καθεστώ τη νεκρή ζώνη και να αποκομίσουν εδαφικά και πολιτικά ωφέλη αποτελούν τα έργα που πραγματοποιούνται τι τελευταίε ημέρε στην περιοχή του γηπέδου τη Τσετίν Καλιά με την ανοχή και συγκατάθεση των Εθνών. ΕΕ. Η γη που βρίσκεται το γήπεδο στην περιοχή τη Στάφρου του Λίδρα Πάλας αποτελεί κρατική περιουσία η οποία παραχωρήθηκε στο τουρκοκυπριακό σωματείο αρχικά από την απικιακή διοίκηση και ακολούθω από την Κυπριακή Κυβέρνηση για να χρησιμοποιείται για αθλητικού σκοπού. Η Κυπριακή Δημοκρατία σημειώνει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με την ουσία του αιτήματο για ανακατασκευή του γηπέδου, αλλά με τη διαδικασία που ακολούθησε η ειρηνευτική δύναμη χωρί να ενημερώσει προηγουμένω. Ζήτημα προκύπτει επίση από την ενδεχόμενη κατασκευή περίφραξη στα όρια τη νεκρή ζώνη με τι ελεύθερε περιοχέ, κίνηση η οποία εκτιμάται ότι αλλάζει το status quo τη περιοχή υπέρ του κατοχικού καθεστώτο. Υπενθυμίζεται ότι ο λεγόμενο Υπουργό Εξωτερικών του Ψευδοκράτου, Ταξίνερ του Γρούλογρου, ανέφερε ότι κατά μήκο τη Στάφρου θα τοποθετηθεί περίφραξη δίθεν για να μην περνούν οι μπάλε στι ελεύθερε περιοχέ. Έντονα ενοχλημένη είναι η κυβέρνηση με τη συμπεριφορά του επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης Κόλλιν Στιουάρτ, ο οποίο στην Παρασκευή άκουσε έντονα παράπονα από τον Υπουργό Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη κατά τη διάρκεια τη τηλεφωνική επικοινωνίας που είχαν. Τα Ηνωμένα Έθνη φαίνεται να προέβαλαν ω δικαιολογία για μη επέμβαση για αναστολή των εργασιών των φόβων αντιπίνων από πλευρά κατοχικού καθεστώτο σε σχέση με την παρουσία τη ΟΝΦΙΚΙΠ στα κατεχόμενα. Η Λευκοσία ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αποδεχθεί την ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και του ψευδοκράτου για το θέμα τη ειρηνευτική δύναμη, με φόνο τι απειλέ του παράνομου καθεστώτο για εκδίωξη των κυανόκρανων από τα δύο στρατόπεδα στα κατεχόμενα. Δυσαρέσκεια για τον χειρισμό του θέματο του γηπέδου τη Τσετίν Γιά από τον ειδικό αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα πέραν τη κυβέρνηση, εκφράζουν κόμματα και υποψήφια την Προεδρία. Ενώ την ίδια ευαισθησία δεν επέδειξε όταν τα κατοχικά στρατεύματα ουσιαστικά παρεμποδίζουν Ελληνοκύπριου να εργαστούν στον χώρο τη νεκρή ζώνη. Και να τονίσουμε ότι η νεκρή ζώνη δεν είναι νεκρή ζώνη και ουδέτερη. Είναι έδαφο τη Κυπριακή Δημοκρατία. Η άρνηση του κύριου Στιούαρτ να προσέλθει στο Υπουργείο Εξωτερικών αποτελεί μια παράδεκτη και εκτό διπλωματικών θέσμιων ενέργεια. Υποδηλεί έλλειψη σεβασμού και υποτίμηση του ίδιου του Υπουργού Εξωτερικών και κατ' επέκταση τη Κυπριακή Δημοκρατία επικαλέστηκε ασθένεια αλλά μερικέ ώρε πριν έτρωγε σε εστιατόριο τη λευκοσία.